Ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε την πέμπτη τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα που βεβαιώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Ανακοινώθηκαν 259 νέα κρούσματα του νέου ιού στην χώρα, εκ των οποίων τα 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 9.531, εκ των οποίων το 55% άνδρες. 1.975 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 4.200. Είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 35 συμπολίτε μα νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι. Η διάμεση ηλικία του είναι 68 ετών. 11 είναι γυναίκες και υπόλοιποι άνδρες. Το 45% έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 147 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε 6 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους και 254 θανάτους συνολικά στην χώρα. 89 γυναίκες και υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 94% είχε κάποιο υποκείμενο νόση. Η και ηλικία 70 ετών και άνω. Πάνω από 100 κρούσματα καταγράφει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα ο κορονοϊό στην Αττική. Υψηλό ο αριθμό των κρούσματων και σε Θεσσαλονίκη και Λέσβο. Αναλυτικά, πώ κατανέμονται τα κρούσματα στην Ελλάδα. Από τα 228 εγχώρια κρούσματα, τα 26 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό τη χώρα, τα 14 με ιχνηλατήσει επιβεβαιωμένων κρούσματων και 4 με γνωστέ ηρωέ. 25 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 6 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλος για έλεγχο. 107 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής, εκ των οποίων τα 23 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 25 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τα 3 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. Ένα κρούσμα στην Βιωτία, ένα στην Δράμα, ένα στον Εύρο. 3 στη Ζάκυνθο, 7 στην Ημαθία, 5 στο Ηράκλειο, 2 στη Θεσπρωτεία, 1 στα Ιωάννινα, 1 στην Καβάλα, 3 στην Καρδίτσα, 1 στην Κέρκυρα, 7 στην Κοζάνη, εκ των οποίων 3 συνδέονται με επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, 1 στην Κορινθία, 4 στις Κυκλάδες, 5 στη Λάρισα, 22 στην Λέσβο, εκ των οποίων τα δύο συνδέονται με γνωστή ηρωή, και 14 με ιχνηλατήσει επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 6 στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, εκ των οποίων το ένα συνδέεται με γνωστή ηρωή, 3 στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, 2 στο Ρέθυμνο, 9 στα Χανιά, 2 στην Χίο, εκ των οποίων το ένα συνδέεται με γνωστή ηρωή. Και οκτώ κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Στην Αλεξανδρούπολη και στο νοσοκομείο, αναφορά ένα 66χρονο από την Ξάνθη εισήχθη χθε στο νοσοκομείο, ενώ αποσωληνώθηκε από την μονάδα εντατική θεραπεία ο 15χρονο μετανάστη και μεταφέρθηκε στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Σύμφωνα με την έρδο ρεστιάδα, σήμερα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 12 ασθενεί. Οι 7 από αυτού είναι μετανάστε από το τροχαίο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή τη Δαδιά. Από του 12 ασθενεί, οι 8 είναι στην μονάδα COVID-19, ένα στην μονάδα εντατικής θεραπείας και τρεις στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Με τα ασυμπτωματικά κρούσματα του κορονοϊού να αποτελούν το μεγαλύτερο αγκάθι για την εξέλιξη τη επιδημία στη χώρα μα και ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων να συνεχίζει τι διακοπέ του στα νησιά και στα χωριά του, τουλάχιστον μέχρι τι αρχέ Σεπτεμβρίου, η σταθεροποίηση των επιδημιολογικών αριθμών φαίνεται να μα κουνά τα χέρια από μακριά. Όπω αναφέρει στο news.gr, η πρόεδρο τη Ομοσπονδία Ενώσεων Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα και Περιάμα Την η κατάσταση δεν θέλει πολύ για να ξεφύγει κι άλλο, καθώ τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώ από ώρα σε ώρα και όχι από μέρα σε μέρα. Γι' αυτό και οι προβλέψει με του αριθμού των κρουσμάτων είναι παρακινδυνευμένε. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι κανένα δεν μπορεί να προβλέψει τα στοιχεία και τα δεδομένα αλλάζουν με τι ώρε και όχι με τι ημέρε. Δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένου αριθμού. Αυτή είναι η επιστημονική άποψη τη ίδια. Αν και περιμέναμε, όπω είπε, πω τέλο Αυγούστου θα είχε κάπω σταθεροποιηθεί η κατάσταση, ωστόσο βλέπουμε πω αυτό δεν ισχύει, καθώ δεν έχουν γυρίσει όλοι από τις διακοπές τους. Πιστεύω, λέει, πως μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου αυτό θα έχει γίνει. Γι' αυτό άλλωστε και η Υπουργό Παιδεία είπε πω αρχέ του μήνα θα επισημοποιηθεί η ημερομηνία έναρξη των σχολικών μαθημάτων, γιατί αν στα κρούσματα έχουν αυξηθεί από τι 7 Σεπτεμβρίου κι άλλο, θα πρέπει σίγουρα να μετακινηθεί για αργότερα στι 14. Σε περίπτωση που ο αριθμό των κρούσματων από τριψήφιο πάει τετραψήφιο κτλ., τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, γι' αυτό και όλοι κάνουμε έκκληση να τηρούνται τα μέτρα